Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τον κύριο Κυριόπουλο, που μου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις, οι οποίες έχουν σκοπό να προβοκάρω αντιδράσεις από το πάνελ αναφορικά με τη φαρμακευτική δαπάνη της χώρας, το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την ορίζουμε και βεβαίως αναφορικά με το πώς θα πρέπει να φέρουμε σε ισορροπία την φαρμακευτική αγορά. Ξεκινώντας, θα ήθελα να τονίσω ότι πλέον υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρώπη. Είχαμε πολλούς εκπροσώπους σήμερα από ευρωπαϊκούς φορείς, από την Κομισιόν. Υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη πλέον ότι ο τομέας υγείας, οι δαπάνες για υπηρεσίες υγείας δεν είναι ένας παράγοντας κόστους, αλλά είναι ένας παράγοντας επένδυσης σε μια καλύτερη κοινωνία και σε μια πιο εύρωστη οικονομία. Η καλύτερη υγεία, η οποία εξασφαλίζεται μέσα από τις δαπάνες για υπηρεσίες υγείας, εξασφαλίζει υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και με αυτή την έννοια προάγει τον πλούτο, προάγει την ευημερία μιας κοινωνίας και νομίζω ότι στη χώρα μας, μια χώρα που μετά από 6 χρόνια λιτότητας, μετά από 6 χρόνια περικοπών αναζητούμε απεγνωσμένα την ανάπτυξη, θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει πώς θα πάψουμε να βλέπουμε το τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας ως παράγοντα κόστους, αλλά ως παράγοντα οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας. Έχει εκτιμήσει το London School of Economics σε μια σύνοδο των Υπουργών Υγείας ότι το 1 τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες απορρέει από το γεγονός ότι ζούμε καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή. Και αυτό αναγνωρίζεται και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, που ο συντάκτης της ήταν σήμερα το πρωί μαζί μας, ξεκάθαρα αναφέρεται ότι healthier is wealthier. Το να είμαστε πιο υγιείς είναι παράγοντας ο οποίος μας κάνει και πιο εύρωστους οικονομικά. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε το σύστημα της υγείας, έτσι πρέπει να βλέπουμε τη συζήτηση αναφορικά με το πόσο πρέπει να επενδύσουμε στο σύστημα της υγείας της χώρας μας. Επίσης, πλέον έχει γίνει σαφές ότι η υπόθεση της υγείας δεν χωράει επιπόλαιες προσεγγίσεις, οριζόντια μέτρα, παρεμβάσεις εμπειρικές, αλλά χρειάζεται τεκμηρίωση, χρειάζεται στοιχεία, χρειάζεται αναλύσεις, ούτως ώστε οι πολιτικές να είναι πιο τεκμηριωμένες και στο υπόδειγμα το οποίο παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σημειωτέων Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον, είναι τόσο σημαντικός ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας, που κάθε χρόνο στη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομιών των χωρών, στο λεγόμενο semester, αξιολογεί πλέον τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αναφορικά με τη βιωσιμότητά τους. Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας επηρεάζει πλέον τη βιωσιμότητα όλων των οικονομιών. Και για τον λόγο αυτό εκδίδει και συστάσεις ετησίως. Και έχει αναπτύξει ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να χαράζουμε στρατηγική, το οποίο μοντέλο δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Μια χώρα που κάθε φορά που είναι να γίνει μια αξιολόγηση, κάθε φορά που είναι να πάρουμε την επόμενη δόση, ξεχνάμε όλα αυτά που γνωρίζουμε, όλα αυτά που λέμε και παίρνουμε οριζόντια μέτρα, μέτρα τα οποία δεν βασίζονται σε τεκμήρια την μέρα πριν την αξιολόγηση. Λέει λοιπόν ότι να είναι συστηματική διαδικασία, μια διαδικασία όπου πρέπει να εκτιμάμε τον προϋπολογισμό και το πώς επενδύουμε στην υγεία με δεδομένα. Πρέπει να αναλύουμε επαρκώς τις προκλήσεις που έχουμε, τα όρια των δαπανών που πρέπει και θέλουμε να επιλέγουμε και βεβαίως μετά να επιλέγουμε τις πολιτικές εκείνες είτε από την πλευρά του ελέγχου της ζήτησης, είτε της προσφοράς, είτε ελέγχου της δαπάνης, αλλά και των εσόδων, όπως είπε ο κ. Σφατόπουλος, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και για να το επιτύχει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλέγει στοιχεία κάθε χρόνο από τις χώρες κράτη-μέλη. Βεβαίως, η Ελληνική Στατιστική Αρχή συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Και μέσα από μοντέλα micro-simulation που φτιάχνει η στατιστική της υπηρεσία, εκτιμά ποια θα είναι η ζήτηση για υπηρεσίες και ποια θα πρέπει να είναι η προσφορά και η δαπάνη που θα καλύψει αυτές τις υπηρεσίες υγείας στις χώρες της Ευρώπης. Και όπως βλέπετε στις αναλύσεις τους, σε ό,τι αφορά την δαπάνη για υπηρεσίες υγείας,
λαμβάνουν υπόψη την δημογραφική εξέλιξη του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τα εισοδήματα των χωρών, την τεχνολογία που εισάγεται μέσα στις εκάστοτε χώρες, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση και τη δομή του συστήματος υγείας και επίσης τους συντελεστές παραγωγής όπως είναι οι άνθρωποι και το κεφάλαιο που χρησιμοποιεί κάθε σύστημα υγείας. Και έτσι λοιπόν με βάση τα μοντέλα αυτά κάνουν εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη, στις χώρες και στη συνέχεια εκδίδουν συστάσεις για το ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές εκείνες οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χαράξει πολιτική υγείας και να συμβουλεύσει τις χώρες δεν εφαρμόστηκαν στη χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια. Ούτως ώστε και εμείς, οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζαμε, να είναι evidence-based, να είναι πολιτικές βασισμένες στην επιστημονική ανάλυση. Στο πλαίσιο λοιπόν των μνημονίων που υπογράψαμε, υλοποιήσαμε πολιτικές για να διορθώσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Διορθώσουμε τις ανεπάρκειες και τις αναποτελεσματικότητες του συστήματος υγείας. Διότι την περίοδο πριν το 2009, για μια δεκαετία, επενδύαμε στο σύστημα υγείας πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Αυξάνονταν οι δαπάνοι για υπηρεσίες υγείας στις χώρες 7% ετησίως. Και βεβαίως αυτή η δαπάνη δεν έπιασε τόπο, διότι όπως δείχνουν οι αναλύσεις που έγιναν από τον ΟΣΑ λίγο πριν την είσοδό μας στη μνημονιακή εποχή, είχαμε στην Ελλάδα το δεύτερο πιο σπάταλο, πιο αναποτελεσματικό σύστημα υγείας μετά την Ιρλανδία. Ένα σύστημα υγείας που εκείνη την εποχή επενδύαμε 23 δισεκατομμύρια για την φροντίδα. Στο πλαίσιο λοιπόν του μνημονίου που υπογράψαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ως χώρα, εδώ βλέπετε ότι ο έλεγχος των δαπανών για την υγεία αποτέλεσε το νούμερο ένα στόχο του πρώτου μνημονίου, πέρα και πάνω από άλλους προβληματικούς τομείς της οικονομικής μας δραστηριότητας. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα μας ζητήθηκε να εισαγάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πιο αποτελεσματικό το σύστημα υγείας και που από δημοσιοοικονομική σκοπιά είχαν δύο στόχους, να συγκρατήσουν την υγειονομική δαπάνη της χώρας κάτω από 6% του ΑΕΠ και βεβαίως, σε ό,τι αφορά το ζητούμενο και τη συζήτησή μας σήμερα, να φέρουν την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη της χώρας στο 1% του ΑΕΠ. Απόρρια αυτών των παρεμβάσεων, απόρρια των δημοσιοοικονομικών κύριων παρεμβάσεων που έγιναν, ήταν να μειωθούν οι δαπάνες της χώρας σε βαθμό σύγκριτα μεγαλύτερο σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης στο προηγούμενο διάστημα. Και βλέπετε εδώ βεβαίως ότι η μείωση στην δημόσια υγειονομική δαπάνη της χώρας ήταν διπλάσια, υπερδιπλάσια, από τη μείωση στο ΑΕΠ. Βλέπετε την προηγούμενη περίοδο αυξάνονταν οι δαπάνες με 6-7% ετησίων και τώρα τα τελευταία χρόνια μειώνει τη δαπάνη της υπηρεσίας υγείας της χώρας κατά 15% ετησίως. Και βεβαίως το ίδιο συμβαίνει με τη φαρμακευτική δαπάνη. Η φαρμακευτική δαπάνη της Ελλάδος την προηγούμενη περίοδο αυξάνονταν ραγδαία και τώρα μειώνεται τα τελευταία χρόνια με πρωτόγνωρο ρυθμό. Παραδόξως όμως, και γι' αυτό η Εθνική Στατιστική Αρχή μαζί μας, παρά τη μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στην φαρμακευτική δαπάνη της χώρας, εξακολουθούμε στα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε με τον ΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, να εμφανιζόμαστε πρωταθλητές. Άλληλες ετήσιες μειώσεις της φαρμακευτικής δαπάνης που δεν είχαν προηγούμενο σε άλλη χώρα, εμφανιζόμαστε να δαπανούμε 2,8% του ΑΕΠ για φάρμακα. Και είναι τόσο μεγάλη δαπάνη που σύμφωνα με τις αξιολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συστάσεις προς τους Υπουργούς των Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας της φαρμακευτικής δαπάνης εξακολουθεί να είναι outlier, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως ο τομέας στην οποία πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση προκειμένου να έρθουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βεβαίως, αυτή η σύσταση, η ανάλυση βασίζεται σε ένα μονοδείχτη, βασίζεται στο ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο δαπανούμε για υπηρεσίες υγείας. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε και για μας το έναυσμα στη σχολή με τους συνεργάτες μου που είμαστε σήμερα εδώ να επιχειρήσουμε να αναλύσουμε κατά πόσο το να στοχοθετείς, κατά πόσο το να βασίζεις την φαρμακευτική δαπάνη της χώρας στο 1% του ΑΕΠ είναι η σωστή και τεκμηριωμένη προσέγγιση στο να
χαράξεις πολιτικής σε μια χώρα που ταυτόχρονα με τη μείωση των δαπανών για την υγεία βίωσε μια αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, η οποία απορρέει από την ύφεση την οποία βίωσε η Ελλάδα και βεβαίως απορρέει από το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Επομένως, λοιπόν, προσπαθήσαμε να δούμε αν πράγματι είναι αυτός ο σωστός τρόπος, δηλαδή να λαμβάνουμε μόνο το GDP υπόψη στην χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής και να αγνοούμε άλλους παράγοντες που ενδεχόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικοί στον καθορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όταν μια χώρα χαράζει πολιτική και αποφασίζει ποια θα πρέπει να είναι η επένδυση υγείας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και τους πόρους που θα διοχετεύσουμε, υπάρχουν μεθοδολογικά τρεις τρόποι για να το προσεγγίσει κανείς. Ο ένας τρόπος είναι να κάνει συγκρίσεις, benchmarking, με άλλες χώρες. Κάτι τέτοιο επιχείρησε να μας κάνει και η Τρόικα, όμως στο benchmarking χρησιμοποίησε μόνο ένα δείχτη, το 1% του ως δημόσια δαπάνη. Και θα δείτε στη συνέχεια ότι ενδεχομένως αυτή η προσέγγιση είναι μειοπική, είναι περιοριστική και ενδεχομένως εξηγεί ορισμένα από τα αποτελέσματα που είχαμε σε ό,τι αφορά στον τομέα της φαρμακευτικής δαπάνης. Ένας άλλος τομέας, ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσει κανείς production function προσεγγίσεις, συναρτήσεις παραγωγής, να αποφασίσει μια χώρα ποιο είναι το επίπεδο υγείας που θέλει να έχει η χώρα αυτή, ποιοι είναι οι δείχτες υγείας που είναι σημαντικοί και πόσο θέλει να τους βελτιώσει. Και ως ο παραγωγικός συντελεστής που είναι η δαπάνη για υπηρεσίες υγείας, μετά να εκτιμηθεί πόση αύξηση χρειάζεται στη δαπάνη για υπηρεσίες υγείας προκειμένου ζητούμενο. Ο τρίτος τρόπος είναι ένας bottom-up, όπως λέγεται, μια bottom-up προσέγγιση, είναι να εκτιμήσει κανείς την ζήτηση για υπηρεσίες υγείας μέσα από αντίστοιχα μοντέλα, να εκτιμήσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού το επόμενο διάστημα, να υπολογίσει αυτό και να χαράξει έτσι πολιτική. Έτσι, για παράδειγμα, χαράζει πολιτική Αγγλία. Το Αγγλικό Σύστημα Υγείας εκτιμά χρονιά με τη χρονιά πόσο πρέπει να επενδυθεί στο σύστημα υγείας, χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση. Ωστόσο, εμείς θεωρήσαμε ότι η πρώτη προσέγγιση που απαντά στο ερώτημα πόσο πρέπει να επενδύουμε, με υπόψη πόσο επενδύουν και οι άλλες χώρες με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με εμάς. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο σωστή για μια χώρα που διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο όπως η δική μας και βεβαίως ήταν η προσέγγιση που ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην συμβουλή και στον τρόπο με τον οποίο υποστήριξε την ελληνική κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Ξεκινώντας λοιπόν για να φτιάξουμε ένα μοντέλο ανάλυσης της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα, είδαμε τι έχει γίνει στη βιβλιογραφία. Κάναμε μια ανασκόπηση περίπου 1.500 μελετών και από την ανασκόπηση αυτή είδαμε ότι η επιστημονική έρευνα δείχνει πως η φαρμακευτική δαπάνη μιας χώρας επηρεάζεται πρώτα απ' όλα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Πόσο ζουν οι πολίτες, τι ηλικία έχουν, τι σύνθεση έχει ο πληθυσμός, πόσα άτομα είναι άνω των 65 ετών και άλλους δείχτες υγείας με πιο προεξέχοντα το death rate, δηλαδή τον αριθμό των θανάτων ανά χίλιους κατοίκους. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι πως πράγματι το εισόδημα, όπως είπε και ο κύριος Ιφαντόπουλος στην εισαγωγή, ο πλούτος μιας χώρας, το εθνικό προϊόν, επηρεάζει το πόσο πρέπει να δαπανάμε για φάρμακα ή υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σημαντικοί επίσης παράγοντες που αναδεικνύονται από την βιβλιογραφία. Υπάρχουν συστημικοί παράγοντες. Υπάρχει το σύστημα υγείας, το πώς είναι οργανωμένο, ποιος είναι ο ρόλος του φαρμάκου μέσα στην παροχή της φροντίδας υγείας. Και τέλος, έχουμε να κάνουμε με τις τιμές των φαρμάκων, την ποσότητα των φαρμάκων και το μείγμα των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε στο σύστημα υγείας. Όλα αυτά πρέπει να πάνε υπόψη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την φαρμακευτική δαπάνη μιας χώρας και την υγειονομική της δαπάνη και όχι μόνο το εισόδημα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών επιχειρήσαμε να εκτιμήσουμε με ένα υπόδειγμα οικονομετρικό πόσο αυτοί οι παράγοντες την φαρμακευτική δαπάνη των χωρών του ΩΣΑ και ενδεχομένως ποια θα έπρεπε να είναι η ενδεδειγμένη παρέμβαση για το σύστημα υγείας της χώρας και το ύψος της δαπάνης που θα φέρει σε ισορροπία το σύστημα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να αναλύσουμε κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες πόσο σημαντικό είναι η χάραξη πολιτικής και να εκτιμήσουμε, να κάνουμε μια πρόβλεψη για το ποιο πρέπει να είναι το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης της χώρας μας
και πώς μπορούμε να το επηρεάσουμε, επηρεάζοντας με τις πολιτικές υγείας τις επιμέρους παραμέτρους που επηρεάζουν το σύστημα υγείας. Δεδομένου του ότι η σύμφωνα της κυβερνήσεως, η Τρόικα συγκεκριμένα και το IMF, βασίζουν την στρατηγική τους και τις συγκρίσεις σε στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Τράπεζας, συλλέξαμε και εμείς αντίστοιχα στοιχεία, για μια περίοδο που ξεκινά από το 2005 το 2000 και σταματά στο 2015. Όσο μας συγκρίνουν μόνο με ευρωπαϊκές χώρες, κρατήσαμε μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμήσαμε ένα οικονομετρικό μοντέλο και όπου είχαμε απουσίες, είχαμε λήψη από data, με ειδικές μεθόδους φτιάξαμε το data set και βλέπετε εδώ, ξεκινάω να σας δείξω τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας. Βλέπετε εδώ τις ευρωπαϊκές χώρες, ποια είναι η κατακεφαλή φαρμακευτική δαπάνη των χωρών. Βλέπετε πραγματικά πώς είχε ξεφύγει η χώρα μας πριν από την περίοδο του μνημονίου. Δεν υπάρχει κανείς, νομίζω, σε αυτό το δωμάτιο, που θα, σε αυτή την αίθουσα που θα αμφισβητούσε το γεγονός ότι ήταν μια μεγάλη παρέμβαση στην φαρμακευτική αγορά. Βλέπετε όμως πόσο γρήγορα αποκλιμακώθηκε η κατακεφαλή φαρμακευτική δαπάνη της χώρας μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις. Αν συγκρίνει λοιπόν κανείς την Ελλάδα σε ό,τι αφορά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία, σε όλους αυτούς τους παράγοντες που έδειξε η βιβλιογραφία ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η Ελλάδα έχει υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει υψηλότερο death rate, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχει υψηλότερο ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών στην σύνθεσή της. Έχει χαμηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι γινόταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό είναι που έχει αλλάξει με όλες τις παρεμβάσεις, για τα DDD, δηλαδή το volume, των φαρμάκων που καταναλώνουμε στη χώρα. Μάλλον τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το κατακεφαλήν DDD, δηλαδή τα defined daily doses, τα δοσολογίες που καταναλώνουμε ετησίως στην Ελλάδα στη διάρκεια ενός έτους, είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, λοιπόν, με όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, καταφέραμε να ελέγξουμε τη συνταγογραφία σε ό,τι αφορά το volume. Αυτό όμως που διαφέρει πάρα πολύ είναι το μείγμα των φαρμάκων που αναλώνουμε. Τα φάρμακα που αναλώνουμε στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις άλλες χώρες φάρμακα υψηλού κόστους. Άρα λοιπόν καταναλώνουμε φάρμακα υψηλού κόστους σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες χώρες, χαμηλότερο κόστος φάρμακα, είναι λιγότερη και χαμηλότερη η δίζησή τους σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Συνεπώς, έχουμε ένα θέμα σε ό,τι αφορά το μείγμα της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. Έχει υποθεί από τον κύριο Κυριόπουλο στις παρουσιάσεις του. Έχουμε χαμηλότερο ποσοστό γενοσύμων, όπως βλέπετε. Έχουμε χαμηλότερη δημόσια δαπάνη πλέον σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε υψηλότερη κατακεφαλήν δαπάνη και βεβαίως, και αυτό το ότι η φαρμακευτική τεχνολογία είναι πολύ πιο σημαντική στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Το ποσοστό της δαπάνης των φαρμάκων στο σύνολο της υγειονομικής δαπάνης της χώρας είναι υψηλότερο. Τρέξαμε λοιπόν ένα μοντέλο καταρχήν οικονομετρικό για να δούμε πώς σχετίζονται αυτές οι μεταβλητές και βλέπετε ότι όλες οι μεταβλητές στις οποίες η βιβλιογραφία δείχνει ότι διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, πράγματι, αν λάβει κανείς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φαίνεται αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το προσδόκιμο ζωής και η κατανομή του πληθυσμού, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών, δηλαδή δημογραφικοί παράγοντες, είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν πολύ περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα την φαρμακευτική δαπάνη της χώρας. Και βεβαίως, το τονίζω αυτό, γιατί αυτοί οι παράγοντες δεν ελήφθησαν υπόψη με το 1% ποσοστό του ΑΕΠ στον καθορισμό της δαπάνης. Τρέξαμε λοιπόν ένα οικονομετρικό μοντέλο, όπως σας είπα, για να δούμε με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής τι εξηγεί, τι επηρεάζει την κατακεφαλή φαρμακευτική δαπάνη στις χώρες της Ευρώπης. Καταρχήν, βλέπετε, ο μεγαλύτερος συντελεστής από όλους είναι το life expectancy. Το προσδόκιμο ζωής είναι ο βασικότερος παράγοντας,
το ποσοστό άνω, του πληθυσμού άνω των 65, όπως θα περίμενε κανείς η διείσδυση των γενοσύμων, αλλά σε αντίθεση με όλη την προσδοκία ότι η διείσδυση των γενοσύμων θα επιφέρει εξοικονομήσεις, βλέπετε ότι ο συντελεστής είναι πολύ σε σχέση με άλλους παράγοντες όπως είναι η δημογραφική. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και βεβαίως όπως θα περίμενε κανείς η κατακεφαλήν κατανάλωση φαρμάκων, το μείγμα των φαρμάκων, όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την φαρμακευτική δαπάνη της χώρας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν χαράζει κανείς φαρμακευτική πολιτική ή όταν αποφασίζει το ύψος του προϋπολογισμού που θα αφαιρώσει για την παροχή φαρμακευτικής φροντίδας. Βλέπετε ότι όλοι σχεδόν οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί και πάνω απ' όλα το μοντέλο αυτό είναι στατιστικά σημαντικό. Είναι πάρα πολύ δηλαδή έγκυρο και βεβαίως οφείλω να σας πω ότι παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φαρμακοοικονομίας. Προσπαθήσαμε λοιπόν με αυτό το μοντέλο να εκτιμήσουμε με βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας πόσο θα έπρεπε να είναι η φαρμακευτική δαπάνη αν λαμβάναμε υπόψη τη δημογραφία του πληθυσμού και τα δεδομένα της χώρας αυτή τη στιγμή. Για να καλύψουμε και να φέρουμε σε τη φαρμακευτική αγορά, τα κακά νέα για την κυβέρνηση είναι ότι με βάση το δημογραφικό προφίλ των Ελλήνων θα έπρεπε να αφιερώσουμε 350 εκατομμύρια παραπάνω προκειμένου να εξισορροπήσει το σύστημα και να έρθει στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι αν αντιθέτως φέρουμε το generic penetration, δηλαδή τη διείσδυση των γενοσύμων και το μείγμα των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε μέσα από στοχευμένες πολιτικές στα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης, τότε μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικούς πόρους, να φέρουμε το σύστημα σε ισορροπία και να χρειαστούν μόνο 40 εκατομμύρια παραπάνω από τη φαρμακευτική δαπάνη, προκειμένου το σύστημα να είναι στην απόλυτη ισορροπία σε σχέση με την Ευρώπη. Συνεπώς λοιπόν και αυτό το έβριμα επαναλαμβάνεται με πάρα πολλές διαφορετικές αναλύσεις που κάνουμε. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει στο σύστημα υγείας, υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη και δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε και αυτή είναι η δημογραφική. Αυτοί παίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην φαρμακευτική δαπάνη και υπάρχουν και παράγοντες που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές υγείας, με το μείγμα των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Δεν έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε αυτούς τους παράγοντες στον ίδιο βαθμό με τους Ευρωπαίους και γι' αυτό υπάρχει ανισορροπία στη φαρμακευτική αγορά, γι' αυτό υπάρχει το clawback. Αν αποδεχόμασταν αυτή την ανεπάρκεια, θα έπρεπε να αυξήσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την ανεπάρκεια στην πολιτική. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στο πώς να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην πολιτική του φαρμάκου, ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους. Ένα άλλο έβριμα που προκύπτει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα πλέον δαπανά, η δημόσια δαπανά έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Παλαιότερα ήμασταν στην πάνω μεριά, δηλαδή το δημόσιο χρηματοδοτούσε σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης τη φαρμακευτική δαπάνη. Τώρα βλέπετε ότι το δημόσιο, η δημόσια συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επομένως, λοιπόν, προκύπτει ότι η πολιτική υγείας δεν έχει φέρει ακόμα σε ισορροπία την φαρμακευτική αγορά, ειδικά αν συγκρίνει κανείς την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να παρέμβουμε στο σύστημα. Και αν δείτε τι έχει γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, πράγματι οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτός είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάφεραν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο φαρμακευτικό τομέα από άλλους τομείς να ελέγξουν τη φαρμακευτική δαπάνη μετά την οικονομική κρίση. Πώς το έκαναν? Επένδυσαν, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη, πριν από ένα μήνα δημοσιεύτηκε, μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επένδυσαν στο να αποφασίσουν τι θα αποζημιώνεται στα συστήματα υγείας χρησιμοποιώντας αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Με το να έχουν δυνατές λίστες αποζημίωσης και να λαμβάνονται συνεχώς αποζημίωσης, όχι μόνο αποφάσεις αποζημίωσης και να γίνεται αξιολόγηση, όχι μόνο για τα καινούργια φάρμακα, αλλά και για τα παλαιότερα που έχουμε μέσα στην αγορά. Με το να επενδύουν οι χώρες στο να προάγουν τη χρήση των φθηνότερων φαρμάκων και των βιομοειδών φαρμάκων. Προαγωγή λοιπόν της σωστής και ορθής χρήσης της παλαιότερης τεχνολογίας που σίγουρα έχει να συνεισφέρει πάρα πολλά στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στην αποτελεσματικότητα. Έχει γίνει σαφές ότι πολιτικές ομολογιακές όπως είναι
τα εξωτερικά συστήματα τιμών αναφοράς, τα rebates, τα clawbacks και όλα αυτά, αποτελούν ένα εργαλείο για να ελέγξει τα πάνη, αλλά ελέγχεται μόνο οι τιμές, δεν ελέγχεται η ποσότητα. Και εγώ σας έδειξα στην περίπτωση δικιά μας ότι έχουμε θέμα με το μείγμα των ποσότητες των φαρμάκων που συνταγογραφούμε στη μια και στην άλλη μεριά της φαρμακευτικής αγοράς. Όλες οι χώρες, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό σε σχέση με την πολιτική έτσι όπως αρχίζει να διαμορφώνεται, προάγουν την έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτόμα τεχνολογία. Δεν πρέπει να στερηθεί η πρόσβαση, οι ασθενείς δεν πρέπει να στερούνται της πρόσβασης στην καινοτόμα τεχνολογία. Όπως είπα, προάγουν τη χρήση των γενοσύμων, ελέγχουν την συνταγογραφική συμπεριφορά του ιατρικού σώματος και τελευταία είδαμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, είτε μέσα από τη UNETA, είτε μέσα από άλλες πρωτοβουλίες, προσπαθούν να συντονιστούν μεταξύ τους. Εμείς από όλα αυτά τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει, για να τελειώσω την παρουσίασή μου. Έχουμε εφαρμόσει ορισμένες από τις πολιτικές υγείας, όπως αναδείχθηκε και από την προηγούμενη ομιλία. Δεν έχουμε κάνει ακόμα οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και μάλιστα αυτή τη στιγμή είμαστε και έτοιμοι να εισάγουμε έμεσα αξιολογήσεις άλλων χωρών, τις οποίες τις έχουν παράγει με άλλα κριτήρια, με άλλα στοιχεία, με άλλες διαδικασίες και βεβαίως αυτή η διαδικασία θα καθυστερήσει την έλευση νέων φαρμάκων 2-3 χρόνια στην Ελλάδα. Επίσης, έχουμε ρυθμίσει πάρα πολύ το σύστημα υγείας, έχουμε κάνει over-regulation, ενώ όλες οι χώρες κάνουν regulation και βεβαίως έχουμε αποτύχει στο να αυξήσουμε τη διείσδυση των γενοσύμων. Αυτές λοιπόν οι δύο περιοχές θα πρέπει να αποτελέσουν ένα βασικό στόχο της πολιτικής υγείας και της πολιτικής του φαρμάκου στη χώρα. Ένας άλλος τομέας που έχουμε αποτύχει, με όλο το σεβασμό στον αγαπητό μου το φίλο τον κύριο Βοζίκη, που είχε αυτό το σταυρό για ένα μεγάλο διάστημα στις πλάτες του, δεν έχουμε επιτύχει στο να καθιερώσουμε και να ιδρύσουμε ένα περιβάλλον ελεγχόμενης εισόδου της τεχνολογίας μέσα στο σύστημα υγείας, μέσα από Managed Entry, Risk Sharing ή Performance Based Agreements. Και οφείλω να πω ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να το κάνουμε, ακόμα και οι πρώην αναλυτικές χώρες το έχουν κάνει αυτό σχετικά εύκολα. Επίσης, πάρα πολλές χώρες εισαγάγουν την τεχνολογία υπό προϋποθέσεις πλέον, δηλαδή δίνουν αυτό που λέμε conditional approval στις νέες τεχνολογίες. Τα νέα φάρμακα για να εισαχθούν στα συστήματα υγείας δεσμεύονται οι εταιρείες ότι θα μαζεύουν, θα συλλέγουν μέσα από μητρώα και εφόσον το αποτέλεσμα που προσδοκά η πολιτεία, προσδοκά το σύστημα υγείας μέσα από τη χρήση τεχνολογίας επιβεβαιώνεται στην καθημερινή πράξη, ανάλογα διοχετεύονται οι πόροι σε αυτές τις κρίσεις. Τελειώνοντας, όλες οι χώρες εντάσσονται στο UNETA και προσπαθούν η μια να μάθει από την άλλη και βεβαίως τώρα τελευταία έχουν δημιουργηθεί 5 κλάστερς χωρών. Υπάρχει στις χώρες του Benelux με την Αυστρία, οι βόρειες σκανδιναβικές χώρες. Όλες οι χώρες συνεργάζονται μαζί τους, μεταξύ τους, προκειμένου να μπορέσουν είτε να αξιολογήσουν τα φάρμακα μαζί, είτε να διαπραγματευτούν τις τιμές των φαρμάκων, είτε να συνάψουν νέες συμφωνίες με τους κατασκευαστές. Εμείς έχουμε πετύχει αρκετά στο κομμάτι που είχε να κάνει με τις παρεμβάσεις στο τιμολογιακό σκέλος της εξίσωσης. Τα έχουμε πάει καλά στο σύστημα συνταγογράφησης και στη συνταγογράφηση με όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουμε την ίδια διείσδυση γενοσύμων που θα ήθελαν όλα τα κράτη-μέλη να έχουν, προκειμένου να εξασφαλίζουν το space, δηλαδή το χώρο για να εισαχθεί η καινοτομία. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να βρούμε τη σωστή ισορροπία στο μείγμα της τεχνολογίας. Χρησιμοποιούμε περισσότερο ακριβή σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, χαμηλότερη ή φθηνότερη τεχνολογία σχέση με τις υπόλοιπες και βεβαίως δεν έχουμε εισαγάγει σύστημα αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. Συμπερασματικά, η φαρμακευτική δαπάνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που σας έδειξα, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες εκτός από το εισόδημα. Και δεν μπορεί το εισόδημα να είναι ο μόνος παράγοντας στην οποία πρέπει να καθορίζεται η φαρμακευτική δαπάνη της χώρας. Σημαντικοί προσδιοριστές της φαρμακευτικής δαπάνης είναι το προσδόκιμο ζωής και η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού. Αν δεν λαμβάνει κανείς υπόψη αυτά, ουσιαστικά τιμωρεί τους πληθυσμούς αγνοώντας αυτές τις προσδοκίες στη φαρμακευτική πολιτική. Αν ληφθεί υπόψη η σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού, το επιδημιολογικό του προφίλ και η δομή της φαρμακευτικής αγοράς, όλα αυτά εξηγούν το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το clawback αυτή τη στιγμή και αν αποδεχόταν κανείς αυτά τα χαρακτηριστικά, αποδεχόταν την ανεπάρκεια της πολιτικής στο να εξισορροπήσει το σύστημα,
θα έπρεπε να διοχετεύσει παραπάνω πόρους στο σύστημα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να γίνει αυτό άμεσα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αναπτυχθούν πολιτικές, οι οποίες θα αυξήσουν τη δίζηση των γενοσίμων φαρμάκων και ταυτόχρονα θα ελέγξουν τη χρήση των νεότερων τεχνολογιών. Και σας παρέθεσα τη μεθοδολογία για να γίνει αυτό στις προηγούμενες διαφάνειες. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει επίσης είναι ότι η δημόσια συμμετοχή πλέον πήγαμε από το ένα extreme στο άλλο. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύει ο ΩΣΑ αυτά τα στοιχεία και φαίνεται πλέον το μέγεθος της υποχρηματοδότησης του δημοσίου συστήματος υγείας και των δημοσίων πόρων. Είμαστε πολύ πιο χαμηλά πλέον από τις χώρες. Συνεπώς, παρά την προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, παρά τον κόπο, το αίμα, την αντιπαράθεση, υπάρχουν ακόμα σημαντικές στρεβλώσεις στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και προσπάθησα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις για το πού πρέπει να προσέξουμε, πού πρέπει να στοχεύσουμε πολιτικές μας. Δεν θεωρώ πλέον ότι η δογματική, η οριζόντια μείωση τιμών, η έμφαση σε rebates, σε εκπτώσεις, σε μέτρα που έχουν να κάνουν έμεσα με τις μειώσεις τιμών, είναι αυτά που θα δώσουν το ζητούμενο, είναι προς την άλλη κατεύθυνση, η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφεί η πολιτική υγείας της χώρας. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε δογματιστές, να αγνοούμε το πού πηγαίνει το περιβάλλον. Εδώ διάλεξα πίτες Γερμανό, καγκελάριο, ο οποίος θεωρούσε πριν πολλά χρόνια ότι το αυτοκίνητο ήταν κάτι που ήταν που θα επιβιώσει. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε να εθελοτυφλούμε. Πρέπει να κατανοούμε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε, να είμαστε οραματιστές, να μαθαίνουμε από τις αποτυχίες μας. Όπως είπε ο Τσόρτσιλ, η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα του να πηγαίνεις από τη μια αποτυχία στην άλλη χωρίς να χάνεις τον σου. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μαζί, αν συνεισφέρουμε, και είναι ευτυχές το γεγονός ότι είναι όλοι οι παράγοντες εδώ, θα συνεισφέρουμε προς το να στραφεί η πολιτική υγείας στη σωστή κατεύθυνση και να δώσει τα ζητούμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.